Το λέω πάρα πολλές φορές. Το λέω και με το θέμα των λαθρομεταναστών που έχει αρχίσει αυτή η εκπομπή. Δεν είσαι ακροδεξιός, δεν είσαι φασίστας. Όχι, δεν είσαι. Απολογητικό τώρα, ξέρεις. Δεν είμαι ακραίος ή προοδευτικός. Δεν θα πω. Αυτό το πράγμα θα απαντήσουμε κόμμα, δεν θα αντέχω άλλο. Δεν θα πω αυτό. Δεν θα αντέχω. Είναι κάτι ρατσιστής. Βιάζεσαι. Δεν θα πω αυτό το πράγμα. Έτσι. Βιάζεσαι. Το λέω λοιπόν και στο θέμα των λαθρομεταναστών και στο θέμα των Σκοπίων και στο θέμα των Τούρκων κλπ. Αυτή η εκπομπή δεν πάει να προκαλέσει να πούμε ούτε συγκρούσεις, ούτε μίση, ούτε πάθη. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω. Έτσι. Βάζοντας τα θέματα αυτά με τον κύριο Βοσκόπουλο που μας κοροϊδέψε, με το λεξικό που κυκλοφορεί, με τη γλώσσα που θέλουν να μας επιβάλλουν, βάζουν τα θέματα διότι εγώ νιώθω ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Το οποίο εν συνεχεία το παίρνουν κάποιοι στο εξωτερικό. Και αρχίζει η Ελλάδα λοιπόν και διασύρεται. Ότι εδώ πέρα έχουμε μειονότητες που κυνηγούνται και που εμείς οι κακοί Έλληνες και οι ρατσιστές, να πούμε, δεν τους αφήνουμε να αναπνεύσουν και όλη αυτή η ιστορία για να έρθουν μετά από την Αμερική οι διάφορες διρεκτίβες. Αυτή είναι όλη η αλυσίδα των πραγμάτων. Γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω σε τέτοια θέματα. Ακούω λοιπόν τώρα. Κύριε Καταβέλα, απλώς ήθελα να τονίσω το εξής. Ότι κάθε βιβλίο που γράφεται απηχεί και τις απόψεις του συγγραφέα. Ο Βάσκος Καράτζα ή ο Βάσκο Καράτζα, όπως θέλετε, είναι από την περιοχή του Δερδοχωρίου, το χωριό Δερδοχώρη της Καστοριάς. Αυτός ο άνθρωπος συνεργάστηκε με τον Κάλτσεφ, με την Οχράνα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ήταν βουλγαρόφρον. Μετά οπορτουνιστικά άλλαξε και συμμετείχε στο συνέδριο. Ακούστε να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν είναι εδώ πέρα, ο κύριος. Μα έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι συγκεκριμένοι. Δεν θέλω εγώ να τα. Έχει πάει στη γειτονιά των Αγγέλων, όπως είναι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Για έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει στη ζωή. Τώρα να λέμε ότι δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι ιστορικό γεγονό. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Αυτό το λεξικό, τι σκοπούς. Προσπαθεί να επιβάλλει την γλώσσα η οποία ομιλείται επίσημα εντός εισαγωγικών γλώσσα στη γειτονική χώρα. Ο κ. Βαγγελίδης είναι πιο ειδικός από μένα. Να την επιβάλλει και αρχίζει ανάποδα. Δεν λέει σκοπιανοελληνικό λεξικό, λέει ελληνοσκοπιανό λεξικό. Δηλαδή προσπαθεί να επιβάλλει αυτή τη γλώσσα η οποία είναι διάλεκτος της Αχρίδος και μέχρι το 1944 ψάχνανε οι δάσκαλοι να βρούνε αλφάβητο γιατί δεν καταλάβαιναν, γράφανε και με ελληνικό αλφάβητο ακόμα. Την περιοχή προσπαθούν να την επιβάλλουν στους πληθυσμούς που μιλάνε αυτό το ιδίωμα που δεν είναι γλώσσα, είναι ιδίωμα. Κύριε Βαγγελίδη, λοιπόν, μάλλον στο κύριο Βαγγελίδη θα μας τα πει όλα αμέσως με το διάλειμμα. Λοιπόν, για πες μου κύριε Βαγγελίδη για αυτό το λεξικό αυτό που ξαφνικά κυκλοφορεί το τελευταίο καιρό. Να σας πω κύριε Χαρδαβέλα, κάνοντας μια παρατήρηση πριν πω οτιδήποτε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία κάνουμε προσπαθώντας με ιστορικά επιχειρήματα, γλωσσικά κτλ. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι στη βάση του πολιτικό και θα μπορούσε να είχε λυθεί πολιτικά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εμείς επικουρικά μπορούμε να φέρουμε κάποια πράγματα, αλλά με αυτούς τους άνθρωπους δεν μπορείς να συζητήσεις, διότι αν είχαμε χρόνο θα σας έλεγα τις παλαβομάρες τις οποίες, κυριολεκτικά παλαβομάρες, οι οποίες όμως κύριε Χαρδαβέλα, ολόκληρο κράτος των Σκοπίων, όλος ο γραφειοκρατικός μηχανισμός, όλος ο κρατικός μηχανισμός, καθηγητές, ακαδημαϊκοί, ινστιτούτα και ασχολούνται με αυτό το θέμα. Σας ρωτάω, στην Ελλάδα ποιος ασχολείται, ποιος επίσημα ασχολείται. Κανείς. Σας έδωσα μια εξήγηση, είμαστε κοινωνία της παρακμής. Και ότι δεν ασχολείται κανείς θα το δείτε τώρα σε αυτό που θα ακολουθήσει και αφορά ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι. Το οποίο κυρίες και κύριοι εδώ και 5 χρόνια το παρακολουθώ από πίσω. Μου έχει γίνει σχεδόν έμμονη ιδέα. Θέλω να δω τι θα κάνουν τελικά. Τίποτα. Ένα άγαλμα το οποίο είχε στηθεί η βάση του, είχε μπει και η ταμπέλα Αβραμόπουλος το τοποθέτησε, αλλά δεν είχε τοποθετηθεί. Και θα σας πάω από τη διαδρομή από το 2004 που ξεκινάει η ιστορία μέχρι σήμερα να δείτε γιατί ξεφτύλα μιλάμε. Πάμε. 5 χρόνια κοροϊδία με ένα άγαλμα. Η βάση για το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου έχει στηθεί κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός και υπάρχει. Επίσης υπάρχει μία πινακίδα που μας βεβαιώνει ότι το άγαλμα αυτό στήθηκε σε αυτή την βάση επί Δημαρχίας Δημητρίου Αβραμόπουλου. Αλλά το άγαλμα δεν υπάρχει. Αυτή τη μαγική εικόνα, μόνο ένας ελληνικός πολιτικός τραγέλαφος που κρατάει χρόνια τώρα, θα μπορούσε να δημιουργήσει. Αυτό το άγαλμα αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά, το 1992, όταν είχε γίνει μια αναδρομική έκθεση του πατέρα μου στην Πινακοθήκη.
Υπήρξαν διάφορες ιδέες για να τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη των Αθηνών, αλλά τίποτα από αυτά δεν προχώρησε. Στις τελευταίες μέρες της Δημαρχίας του κ. Αβραμόπουλου προτάθηκε μία θέση, αυτή για την οποία με ρωτήσατε, αλλά βεβαίως το άγαλμα αυτό δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί εκεί πέρα. Όπως το είδατε κι εσείς απ' έξω, το μέγεθός του είναι τέτοιο που δεν μπορεί να μπει εκεί. Και εκεί σταμάτησε αυτή η ιστορία. Τώρα τελευταία μας πλησίασε ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας τη διάθεση να το τοποθετήσει κάπου επιτέλους αυτό το άγαλμα, και κοιτάμε να βρούμε μια κατάλληλη θέση. Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι αυτό το άγαλμα έγινε περιουσία του κράτους το 1992 και σήμερα έχουμε 2004. Εσείς νομίζετε ότι δεν ήταν αρκετά περίοπτη η θέση στην οποία ο κύριος Αβραμόπουλος έστησε το βάθρο. Λείπει όμως αυτή τη στιγμή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φυσικά έχει στηθεί το βάθρο με την επιγραφή ότι αυτό έγινε επί της δημαρχίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί κάπου αλλού? Έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα κατά πόσο η θέση είναι περίοπτη ή όχι. Είναι λάθος οι αναλογίες. Το μέγεθος του αγάλματος αυτού είναι τέτοιο που δεν μπορεί να μπει εκεί. Το άγαλμα ζητήθηκε να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο λίγες ημέρες πριν να αλλάξει ο δημαρχιακός θόκος. Πιστεύετε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ γρήγορο για να γίνει? Πράγματι, ο κύριος Αβραμόπουλος επικοινώνησε για να τοποθετήσει αυτό το άγαλμα τις τελευταίες μέρες της δημαρχίας του. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να γίνει μία μελέτη. Μία μελέτη θέλει μήνες, δεν θέλει μέρες. Η πολιτεία δεν θεώρησε το άγαλμα αυτό, το ξέχασε μάλλον, για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να σας πω εγώ, την πολιτεία θα ρωτήσετε. Κύριε Υπουργέ, με δική σας πρωτοβουλία κατά την διάρκεια της δημαρχιακής σας θητείας τοποθετήθηκε ένα βάθρο στους στήλους του Ολυμπίου Διός με σκοπό να μπει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όντως το βάθρο υπάρχει, το άγαλμα όμως λείπει. Ένα άγαλμα το οποίο βλέπουμε και σε περίοπτη θέση μέσα στο γραφείο σας. Σε εκείνο το χώρο γιατί λείπει? Να θυμίσουμε ότι το 2002 έγινε συνεννόηση με τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Βενιζέλο, και με μένα ως Δήμαρχο της Αθήνας, να τοποθετηθεί ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πρωτεύουσα της Ελλάδος. Το άγαλμα το φιλοτέχνησε ο σπουδαίος μας λήπτης, κύριος Παπάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού το προσέφερε στην πόλη των Αθηνών, η οποία και επίσημα το αποδέχτηκε, μάλιστα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2002, περίπου 20 μέρες πριν ολοκληρωθεί η θητεία μου. Έγινε, όπως είπα πρωτήτερα, αποδεκτή η πρόσφορα και απεφασίστη η τοποθέτησή του σε περίοπτη θέση των Αθηνών. Επελέγει καταρχήν ο χώρος όπου και η πλατεία δικαιοσύνης. Αν θυμάμαι καλά, τότε αντέδρασε το υπεχοδέ και επελέγει ένας άλλος τόπος δίπλα από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, στην άκρη της οδού Αθανασίου Διάκου. Τοποθετήθηκε το βάθρο και εκείνες τις μέρες επρόκειτο να τοποθετηθεί και το άγαλμα. Άλλαξε, όπως γνωρίζετε, η Δημοτική Αρχή την 1η Ιανουαρίου του 2003. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η νέα Δημοτική Αρχή θα το τοποθετήσει, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω καμία ενημέρωση. Πώς νιώθετε που αυτή τη στιγμή ένα αριστούργημα της τέχνης βρίσκεται στον προάβλιο χώρο ενός εργαστηρίου? Εντάξτε, δεν είναι φτιαγμένο για να βρίσκεται εδώ. Είναι φτιαγμένο για να βρίσκεται αλλού, να βρίσκεται μέσα στην πόλη, μέσα στον ιστό της πόλης. Εγώ αυτό το αγαπώ, δεν το βλέπω εδώ πέρα, μ' αρέσει που το βλέπω εδώ πέρα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πότε τα παρουσιάζουν αυτά? 2004, πριν από 3 χρόνια. Τι μας λέγανε οι διάφοροι, και ο Αβραμόπουλος και λείπει και λείπει, ότι να τώρα αποφασίσαμε, θα το βάλουμε, να το στήξουμε. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα πήγαμε να δούμε εάν το άγαλμα έχει στηθεί. Κοιτάξτε τι βρήκαμε λοιπόν τώρα.